κύριε Οικονόμου, τι κάνατε, τι κάνατε. Καλημέρα κύριε Οικονόμου. Καλημέρα σας, Θανάσης Οικονόμου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα για πείτε μας, ο Γκόρτζος βγήκε ή ο Μαντάς? Γελάτε. Βγήκε και νίκησε η Δημοκρατία. Ποια Δημοκρατία? Γιατί και οι δύο για Δημοκρατία λένε. Εντάξει, οι Έλληνες έχουν ακόμα, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, έχουν ταυτότητα. Έχουν ονοματεπώνυμο και θα τοποθετούν οι ίδιοι. Δεν χρειάζεται να τους αξιολογούμε για αυτούς. Ναι. Και από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία μας και θα το πιστοποιήσουν και το συνέδριο οι άνθρωποι, έγινε της πλειοψηφίας υπέρ της άρσης του αποκλεισμού και της εκλογής και της υποψηφιότητας στην διαδικασία για τον Στέφανο Κασελάκη. Είναι ξεκάθαρο. Μα ναι, αλλά η άλλη πλευρά. Δηλαδή δίνει... δεν τον βλέπετε, όπως και η Αγγελική Σπανό που είχαμε, δεν τον βλέπετε να φτάνει στο συνέδριο. Επιθυμούμε να φτάσει στο συνέδριο. Γιατί το λέτε, άλλο επιθυμώ. Άλλο επιθυμώ. Από εκεί και τα πάρουμε λίγο. Κι άλλο με αφήνουνε. Ναι. Όχι, ναι, δεν ξέρω αν θα το κάνουν. Αυτό ελπίζω. Α, και δεν είμαι μέχρι τώρα. Εγώ δεν ήλπιζα ότι θα υπήρχαν σόφρονες άνθρωποι. Αλλά δυστυχώς από το πόσο βλέπω δεν υπάρχουν, για να είμαι ειλικρινής. Μισό λεπτό, κύριε Οικονόμου, για να καταλάβουμε. Προσχωρούν όλοι στην ομάδα του τυχοδιοκτισμού, που φάνηκε αρχικά ότι είναι μια ομάδα, αλλά πάνω αυτό έχει γίνει και αυτή τώρα. Μισό λεπτό. Η άλλη πλευρά δίνει ότι κέρδισε τον Κασελάκη με ποσοστό 60-30. 65-35, κάπου εκεί. Αυτό δίνει η άλλη πλευρά. Αυτό δεν ξέρω αν το δίνει και σήμερα, το δίνει πολύ νωρίς. Ναι. Ποιος, εσείς επίσης δίνετε το αντίστοιχο, πώς θα μάθουμε ποιος κέρδισε? Δηλαδή, μας θυμίζει η ιστορία φοιτητικές εκλογές, που όλοι είναι, ο καθένας βγάζει τα δικά του αποτελέσματα. Έχετε δίκιο, αλλά είναι λίγο πιο σοβαρά τα πράγματα. Πολύ πιο σοβαρά. Ναι. Καταρχάς, εμείς βγάζουμε και θα βγάζουμε συνεχώς όλη τη μέρα τους αριθμούς από κάθε νομαρχιακή. Το ίσο είναι υπογεγραμμένοι από τις φορευτικές επιτροπές και τις νομαρχικές επιτροπές. Και μαζεύουμε και όλα τα ονόματα των ανθρώπων που υποστηρίζουν την άρση του αποκλεισμού και τη δημοκρατία και την υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη. Οπότε θα έχουμε μόνο ματεπώνυμα όλους τους συνέδρους σε πολύ λίγο χρόνο. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, οι υπογραφές των νομαρχιακών από κάθε νομαρχιακή είναι ξεκάθαρη, έτσι, δεν αμφισβητείται. Φοβάστε. Τα ποσοστά είναι πάνω από 58-42, για να πούμε τα νούμερα. Δηλαδή, εμείς κινούμαστε σε ένα αριθμό 3.000 συνέδρων. Ναι. Κινούμαστε από τους εκλεγμένους, εννοείς, είναι τους Αριστείδη. Είναι αυτό που. Για τους εκλεγμένους είμαστε περίπου στους 1.800. Ναι. Και πάμε και πάνω και προς τα πάνω. Συν. Άρα, αν βάλουμε και τους Αριστείδη, Κεντρική Επιτροπή, βουλευτές, νεολαίους κλπ., πάμε στους περίπου 2.000. Μάλιστα. Εμείς. Δηλαδή στις 3.000 υποστηρίζετε ότι έχετε τις 2.000. Ναι, 3.000 και κάτι, ναι, 2.000. Ναι. Έχουμε μια διαφορά που είναι εμφανέστατη πάνω από 600, είναι η διαφορά στους εκλεγμένους. Η διαφορά με τους 87 και τους αντίπαλους μας, τους αντίσωματικά αντίπαλους, είναι. Και αυτό ούτως ή άλλως, να σας πω η αγορά, είναι από μόνο ένα τεράστιο κατόρθωμα. Θα πούμε και τα υπόλοιπα. Δεν θα είναι σωστό είναι αυτό. Αλλά φαντάσου, ένας άνθρωπος με όλους απέναντί του εξεπεράσει το 50%. 59%. Όχι, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Είναι τεράστια η νίκη που έχει. Και στο 35 να είναι, που λένε οι άλλοι. Είναι όχι, είναι πολύ παραπάνω. Είναι πολύ πάνω από το 55. Θα το αποδείξουμε αυτό με νούμερα. Ερώτημα τώρα. Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, οι συμπληγάδες που σας είπα του σταλινισμού που πήγαν να στήσουν, βάζοντας το οδοφράγματα. Τα τεθωρακισμένα στον δρόμο έχουν καταπέσει. Συγγνώμη, θα τα μαζέψουν και στον όρχο. Οι συμπληγάδες. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή έχουν φτιάξει επιτροπές που πιστοποιούν κλπ. Κύριε Οικονόμου, οι συμπληγάδες του σταλινισμού που είπατε έστησαν οδοφράγματα με τάγκ στους δρόμους είναι οι 87. Βέβαια. Δηλαδή έχουν εδώ και δύο μήνες πάρει αποφάσεις πλήρως αντικαταστατικές, οι οποίες είναι από το ένα. Από το ένα σοκ πηγαίνουν στο επόμενο προσπαθώντας να καλύψουν το προηγούμενο. Ναι. Κάνανε μία μορφή με έναν τρόπο απαράδεκτο, κάκιστο, αλλά το πάνε παρακάτω. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Μετά για να καλύψουν τη μορφή που την κάνανε μια με ψηφοφορίες που είναι στα όρια της παρανομίας, πήραν μια απόφαση αποκλεισμού της υποψηφιότητας του Στέφανου Κασελάκη. Και τώρα δείχνουν ότι πάνε να κάνουν και κάτι χειρότερο, να μην αποδεχτούν και τα αποτελέσματα της εκλογής των συνέδρων. Δηλαδή να μην κάνω συνέδριο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ο κύριος Κασελάκης χθες έκανε μια ανάρτηση και λέει ότι αν αρχίσει να λειτουργεί αυτή η επιτροπή κόφτης των συνέδρων, θα θυμίσει τις χειρότερες μέρες της μετεμφυλιακής δεξιάς. Τους κατηγορείται δηλαδή και για έκδοση πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων. Τι νόημα έχει αυτή η επιτροπή? Δεν υπάρχει καταστατικά αυτή η επιτροπή, να σας πω. Αυτή είναι εφεύρεση επίσης αυτή μια χούφτα τη νομεγκλατούρα
η οποία αποφασίζει στην Κεντρική Επιτροπή και μάλιστα κατά ειρωνικό τρόπο ονομάστηκαν και πλειοψηφία. Πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής εννοούν. Ξέρετε, για να θυμίζουν, ο όρος πλειοψηφία στα ρώσικα είναι Μπολσεβίκος. Δηλαδή, για να θυμίζουν ίσως αυτή την ορολογία του πάλι ποτέ Κουκουσέ, που βεβαίως μας θυμίζουν οι νοοτροπίες τους και οι συμπεριφορές τους, την κατάρρευση του Κουκουσέ, που είχε Τσερνιέγκο, θυμίζουν τέτοια πράγματα, τα οποία έχουν την υπογραφή τους αυτά όλα που συμβαίνουν και τα καταγράφει η ιστορία. Δηλαδή, μάλιστα, έχουν λέτε... και πολιτικά υπεύθυνους. Δηλαδή, όλο αυτό το τραγικό, πολιτικά είναι απόλυτη ευθύνη, όχι αυτή τη αορίστωση της Χούντας, έχει την υπογραφή της γραμματέως. Λέγεται Ουρανίας Βίγκου. Όλα αυτά τα οποία μεθοδεύονται από την προβληματική να ψηφίσουν δεκάδες και συντροφοί μας που δεν βρήκαν τον τρόπο, γιατί δεν βρέθηκαν στους καταλόγους εγγραφή, να περιμένουν εγγραμμένοι στον Άι ΣΥΡΙΖΑ ώρες να ψηφίσουν γιατί με την επιμονή τους κάποιοι τα κατάφεραν, κάποιοι φύγανε. Ξέρετε, ένα κόμμα που επί 4 χρόνια λέει είμαστε ψηφιακό. Τα κάνουν και υβριδικό, λέει κάποιο κομμάτι του συνεδρίου, το μάρα μας. Ναι. Δεν έχουν ακόμα καταφέρει να έχουν γραμμένα ηλεκτρονικά τους τα μέλη μας. Πάντως, είμαστε αναλφάβητοι ψηφιακά. Μισό λεπτό. Τους λέτε Κουκουσέ, Στάλιν, Χούντα, ναι. Μετεμφυλιακή δεξιά. Δεν φοβάστε μήπως σας αποκλείσουν όλους με βάση όλα αυτά που λέτε? Ναι, ναι, αυτό που λέω τώρα είναι αλήθεια. Δηλαδή ότι τους κινδυνεύουν να με χαρακτηρίσουν αχαρακτήριστο. Έχω πει και. Ναι, μα το πήραν απόφαση να σας. Σχολιάζατε πριν. Κύριε, το οποίο το παραδέχτηκα, δηλαδή ότι η ρήμη του λόγου μου έκανε ένα σφάλμα και μίλησα για την πορεία στη Ρώμη, είναι όμως επικίνδυνο. Αλλά ξέρετε, για το λεκτικό μου ατόπιμα, θεωρώ ότι το σφάλμα είναι ανθρώπινο. Το να επιμένεις όμως στο λάθος, όπως επιμένουν αυτοί κατά σειρήν τους δύο μήνες, είναι διαβολικό, δεν είναι ανθρώπινο. Μάλιστα. Μάλιστα. Και εν πάση περιπτώσει, για να γυρίσω στα νούμερα, γιατί εκεί είναι το επίδικο του σημερινό, πρέπει να σας αναφέρω από το πρωί. Να σας αναφέρω νούμερα, έτσι, παραδειγματικά, που τα έχω πρόχειρα γιατί ασχολήθηκα ο ίδιος. Α, για βάλτε. Είδα από το πρωί να βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι τραγικό να μιλούν άνθρωποι οι οποίοι δεν παραδέχονται τα νούμερα. Είδα τον κύριο Σπίρτζη, παράδειγμα, στην Ανατολική Αττική. Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά του 170 αντιπροσώπους που βγάζει η Ανατολική Αττική. Είναι οι 114 υπέρ του κυρίου Κασελάκη και 60 υπέρ των 80. Και τι είπε ο Σπίρτζης? Δηλαδή, λέει αυτά που λέει, αξιολογήσεις, δεν είπε νούμερα. Δεν είπε, μάλιστα. Δεν είναι νούμερα, αυτό είναι το φοβερό. Λέει. Άκουσα τον κύριο Γεωργόπουλο, τον Θήμιο Γεωργόπουλο, τον περιβόητο οικονομικό διευθυντή του ΠΕΟΣ, ο οποίος πάλι έλεγε αξιολογήσεις περί business friendly, το κόμμα και διάφορα άλλα ευτράπελα, ο οποίος το Χαϊδάρι, την οργάνωση που ανήκει, έχασε με 29 υπέρ του κύριου Κασελάκη, 0 η δική του πλευρά. Ναι, στο Χαϊδάρι τα πήρε όλα ο Κασελάκη σύμφωνα με το επιτελείο Κασελάκη και μάλιστα ήταν χαρούμενος ο ίδιος. Δεν είναι το ναι. κύριο Κασελάκη, είναι τα υπογράφει η Φορεστική Επιτροπή που είναι αποδεκτή. Το υπογράφει. Βεβαίως, το κάνει. Το έχετε με υπογραφή. Με υπογραφή τι το έχω, γιατί και βεβαίως επίσημα το δώσει η Κουμουνδούρα, αλλά ελπίζω αυτά. Μα τα έχουν ανακοινώσει όμως, δεν είναι άνθρωποι η Φορεστική Επιτροπή. Που πώς το είναι ο παδί του Στέφανο Κασελάκη, είναι κοινές ευρωθείες επιτροπές. Βεβαίως υπάρχουν περιοχές που δεν αποδέχονται ποιο όλες πήραμε τέτοια νούμερα, σας ανέφερα. Υπάρχουν περιοχές που έχουμε χάσει, στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα είναι 87, 28, 12. Υπάρχουν που σαφέστατε τέτοιες περιοχές, αλλά το σύνολο το οποίο έχουμε συγκεντρώσει και δεν μας κύριε Οικονόμου, να πάμε λίγο στο συνέδριο. 49, με όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει. Πιστεύετε αλήθεια ότι ο κύριος Κασελάκης θα φτάσει στο συνέδριο? Και αν δεν φτάσει, τι αντιδράσεις θα υπάρξουν? Να δούμε και τα δύο σενάρια. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανείς λόγος, αφού λένε ότι είναι νικητές, να μην πάνε στο συνέδριο. Το συνέδριο θα τα αποφύγουν ακριβώς επειδή θα παραδέχονται εμέσως, γιατί δεν νομίζω να το παραδεχτούν άμεσα. Δεν είναι. Με κάνει εντύπωση που σήμερα που μιλούμε, σα λέω άνθρωποι που ξέρουν τις οργανώσεις, ξέρουν τις περιοχές τους και λένε αυτά που λένε, ναι, μου είναι ενδεικτικό ότι θα αποφύγουν να φτάσουν στο συνέδριο. Η ένδειξη είναι όμως. Ελπίζω να το ξανασκεφτούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η έμεση αυτή παραδοχή, το ότι δεν έχουμε δυνατότητα να πάμε στο συνέδριο, δεν τους εννοημοποιεί να μην το κάνουν. Εμείς θα επιμείνουμε ότι πρέπει να γίνει. Αν δεν το κάνουν, τι θα γίνει? Θα σας πω αμέσως τώρα. Τι σημαίνει να γίνει το συνέδριο που δεν θέλουν να γίνει? Ότι είναι αυτό το αρμόδιο να αποφασίσει για τις υποψηφιότητες, για τις αποφάσεις που πήρε η Κεντρική Επιτροπή με τον τρόπο που τις πήρε. Έχουμε ένα λεπτό ακριβώς.
Άρα ήδη και αυτοί έχουν αποδεκτεί ότι το συνέδριο είναι αυτό που αποφασίζει, θέλω να σας πω. Και θα κάνουν τα πάντα όντως για να μπορέσουν να τα αποφύγουν. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορούν. Είναι τέτοια καταιγιστική η αντιπίθεση της δημοκρατίας που δεν μπορούν να κάνουν πίσω. Θα το αποδεκτούν θέλοντας και μη. Η δημοκρατία πολλές φορές δεν επιβάλλεται και θα επιβληθεί και σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Οικονόμου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.